Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κύριος Νίκος Σαμπατιέλος, είναι γραμματέας της ΚΝΕ και βέβαια υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Γεια σας κύριε Σαμπατιέλο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Είστε η τελευταία μου προεκλογική ραδιοφωνική συνέντευξη και ελπίζω να σας είμαι και να μου είστε γούρικος. Να σας ρωτήσω τώρα κύριε Σαμπατιέλο, το πρώτο δίλημα, γιατί ξέρετε ο καθένας βάζει ένα δίλημα, αλλά με εσάς τώρα ένα εύλογο ερώτημα που το λένε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι από τη στιγμή που έρχεται η Νέα Δημοκρατία ή υπάρχει αυτή η λεγόμενη απειλή της δεξιάς όπως την λένε εκείνοι, δεν γίνεται ένας αριστερός να μην ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, και εννοούν προφανώς και τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Τι απαντάτε εσείς αυτό? Απαντάμε ότι έχει χρεοκοπήσει αυτή η κοροϊδία που πούλησε στον ελληνικό λαό όλη την προηγούμενη μήπως τετραετία, από το 2012, οπότε και αναδείχθηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δηλαδή ένα περιτύλιγμα αριστερό, καμιά επίσκεψη στην Κεσαριανή για κάνα λουλούδι, πλέον δεν μπορεί να είναι προκάλημα της καθαρής στρατηγικής υπέρ των λίγων, υπέρ των ελίτ και όχι των πολλών. Αυτό έδειξε η πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είναι ξέπλυμα της πιο ανατοϊκής μέχρι σήμερα κυβέρνησης που είχαμε και φιλοαμερικάνικης, προωθώντας πολύ επικίνδυνα για τον ελληνικό λαό σχέδια στην περιοχή, και που τελικά σηκώνεται η τρίχα, εκτιμάμε εμείς πλέον, σε όποιον άνθρωπο αισθάνεται προοδευτικός, αριστερός, γνωρίζοντας πρόσφατα ότι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνυπέγραψε με όλους αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να φοβόμαστε την άνοδό τους, τον Κούρτς, τον Όρμπαν και άλλες τέτοιες ακροδεξιές δυνάμεις. Κείμενο στο οποίο αναφερόταν η Σιδηρούν παραπέτασμα μέσα για τους μαχητές ενάντια στο Σιδηρούν παραπέτασμα που έδωσαν και τη ζωή τους για να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη. Να σας ρωτήσω. Η νεολαία μπορεί να μην το καταλαβαίνει αυτό, μπορεί να μην το έχει ακούσει, να μην το έχει ψάξει. Είναι αυτή η φράση ήταν αιχμή του αντικομουνισμού, αιχμή του αντικομουνιστικού δόρατος όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Ήταν η φράση που ήταν μέσα στις καταδικαστικές αποφάσεις για χιλιάδες εξοριστέντες, φυλακισμένους. Για καταδικαστικές αποφάσεις για θάνατο. Έτσι κατηγόρησαν τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη, χιλιάδες άλλους τέτοιους αγωνιστές. Έχει ενδιαφέρον τώρα, μιας και αναφέρεται τον Μπελογιάννη. Ένας αριστερός άνθρωπος πλέον έχει πολλά παραδείγματα να μην πέσει σε αυτό το παραμύθι και να ενισχύσει αυτό που το καταλαβαίνει, τη φωνή, την πραγματική, τη μαχητική της αντίστασης. Κοιτάξτε που εκφράζει και τη συνέχεια των λαϊκών αγώνων σήμερα, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την ιδεολογική ανάλυση την καταλαβαίνω και τη συνέπεια του ΚΚΕ. Όμως υπάρχει και ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης και από τη Νέα Δημοκρατία ακόμα, που λέει και αυτή ότι θα έχει ανάλογους μηχανισμούς, που λέει ότι εμείς στους συνταξιούχους έστω και στο 90 κάτι δίνουμε και την κατώτατη τη σύνταξη θα την αυξήσουμε κατά 50 ευρώ, που είναι πάνω από 10%. Και σήμερα ο κύριος Τσίπρας, μέχρι και για τους φαντάρους, είπε ότι από 8.30 που είναι το μήνα ο μισθός, δηλαδή του στρατιώτη, θα τον κάνει 30 ευρώ. Δηλαδή αυξάνει ουσιαστικά τα πάντα, εξαγγέλει τα πάντα. Δεν είναι αυτό μια ατζέντα κοινωνική που μπορεί ένα κόσμο λαϊκό και εργατικό να τον φέρει κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε, αν κρινόταν η ατζέντα κάθε κόμματος μόνο από τη βδομάδα πριν τις εκλογές, τις δύο εβδομάδες, τις τρεις εβδομάδες, τότε πολλά πράγματα θα γινόντουσαν διαφορετικά τελικά. Mm-hmm. Αλλά πάντα αυτές οι δύο-τρεις εβδομάδες, ένας μήνας, μπορεί να υποφυκέψουν ολόκληρες τετραετίες. Και το λέω αυτό γιατί έχει πάρει από το λαό 10 και του δίνει ένα ο κύριος Τσίπρας. Τα 9 ξέρετε που πάνε? Πάνε σε επιδοτήσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο, σε φοροαπαλλαγές, σε άλλα τέτοια μέτρα που ευνοούν τους λίγους, την ώρα που ληστεύει τους πολλούς και τους κοροϊδεύει και ξεδιάντροπα στα μούτρα τους για να εξαγοράσει μια ψήφο που θα θέλει να είναι ευχαριστώ για αυτή την πολιτική με το τίποτα. Εμείς πραγματικά αναρωτιόμαστε, πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ότι αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου που έχει δουλέψει όλη του τη ζωή, που τα έχει πληρώσει διπλά και τρίδιπλα, που διεκδικεί με πολύ μαζικές κινητοποιήσεις συνεχείς, λέω για τους συνταξιούχους και τα σωματεία τους, τις οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές, 13η, 14η σύνταξη ενάντια σε όλα αυτά τα κοψίματα, πόσα είναι από όλες τις κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει ότι 400 ευρώ κοστίζει αυτή η αξιοπρέπεια? Ή μήπως πιστεύει ότι ένας νέος άνθρωπος η αξιοπρέπειά του είναι γύρω στα 300 ευρώ που πρέπει να τα παίρνει και να χαμογελάει, όπως έλεγε η συνδικαλίστρια του ΣΥΡΙΖΑ σε σούπερ μάρκετ πρόσφατα σε μια απαράδεκτη τέτοια επιστολή? Mm-hmm. Εμείς ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός διαχρονικά την αξιοπρέπεια, την πραγματική αυτή που νιώθει, είναι πολύ ψηλότερη, είναι πολύ πιο δυνατή και μπορεί να την εκφράσει με ένα πιο δυνατό κουκουέ, γιατί με πιο δυνατούς αγώνες για να διεκδικήσει όλα όσα έχασε. Κάτι να ακόμα. Πω το πιο ύπουλο, συγγνώμη. Το πιο ύπουλο από αυτά δεν είναι ότι θέλει να κοροϊδέψει και να κλέψει την ψήφο του κόσμου.
Το πιο ύπουλο είναι ότι θέλει να συμβιβάσει το λαό μας ότι ό,τι χάσαμε είναι περασμένα, ξεχασμένα. Οπότε θα συμβιβαστούμε με αυτά τα ψίχουλα. Θέλει να συμβιβαστεί η νεολαία ότι θα είναι μια γενιά που θα ζει χειρότερα από τους παππούδες, από τους γονείς της, και ότι θα λέει και ευχαριστώ με ένα ψίχουλο και λίγο πριν από την κάλπη. Απέναντι σε αυτό το κουκουέ, στο μόνο τρόπο δηλαδή για να πάρουμε αυτά που χάσαμε και αυτά που μας αξίζουν με συνολικές ρήξεις, είναι η μόνη εγγύηση σε αυτόν τον αγώνα. Να σας ρωτήσω τώρα, ακούγεται πολύ έντονα το σενάριο του Ιουνίου. Για πρώτη φορά και ο κ. Βερναρδάκης δεν μίλησε για μια ολοκλήρωση του κύκλου του κυβερνητικού το Σεπτέμβριο. Είπε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον Ιούνιο. Εσείς συνδέετε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με αυτό των εθνικών εκλογών και για το ΚΚΕ? Είναι για εσάς, ας πούμε, οι ευρωεκλογές μια δημοσκόπηση? Κοιτάξτε, το αν θα γίνουν εκλογές λίγο αργότερα ή λίγο νωρίτερα, γιατί μέχρι τον Οκτώβριο ούτως ή άλλως είναι να γίνουν, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που θα κάνει ο Πρωθυπουργός με βάση τη μέτρηση που θα έχει για το πώς μπορεί να κοροϊδεύει, αν αυτό πιάνει στον κόσμο και ενδεχόμενα αν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω. Άρα πολύ άμεσα θα το έχουμε. Έτσι φαίνεται. Η ψήφος του ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Σημερινή συνέντευξη περισσότερο. Mm-hmm. Η ψήφος του ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα που το βλέπω τώρα και από έναν ακροατή, τον Γιώργο. Ναι. Ποιο είναι το μήνυμα, για ποιο λόγο κάποιος να ψηφίσει ΚΚΕ? Ο Γιώργος ρωτάει αφού λέει δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου το στέλνει τώρα σε μήνυμα. Γιατί να ψηφίσω εγώ, κουκουέ? Είναι μια ερώτηση που μας την κάνει ιδιαίτερα πιο νέοι άνθρωποι. Νέος ακροατής μας είναι και ο Γιώργος. Ναι, γιατί το έχουμε απαντήσει πολλά χρόνια και από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο πριν ΕΟΚ. Γνωρίζετε ότι είχαμε σταθερή θέση ενάντια σε αυτή τη συμμαχία των μονοπωλίων, των καπιταλιστικών κρατών που τίποτα δεν έφερε τελικά για τους λαούς. Εμείς λέμε, αν δεν ήταν το κουκουέ, θα ήξερε, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο διαφωνεί και δεν έχει καμία διάθεση να ωρεοποιεί, να μεταφράζει στον Έλληνα πολίτη αυτά που μαθαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτά τα οποία συμφωνιώνται και τελικά είναι αυτά που ζούμε σήμερα και πριν από δεκαετίες δηλαδή που έχουν συμφωνηθεί. Αν δεν ήταν δυνατή τα μάτια, τα αυτιά του λαού εκεί μέσα, η δύναμή του να αντιστέκεται, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα είχαν ούτε καν την ανάγκη σήμερα όλα τα κόμματα, γιατί κανένα από τα κόμματα δεν πανηγυρίζει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα που είναι υπέρ. Mm-hmm. Όλα λένε ότι πρέπει να αλλάξει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέει και το 2015, και μια δημοκρατία μασουλάει κάποια τέτοια επιχειρήματα για το τι μπορεί να γίνει καλύτερο. Μέχρι και η Χρυσή Αυγή μιλάει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δίθεν αυτή αντισυστημική δύναμη, που μόνο βέβαια αυτή αυτοπαρουσιάζεται έτσι. Άρα, δυνατό κουκουέ είναι αφενός μια εγγύηση των πολλών, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, ότι θα είναι η δικιά τους φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτή η φωνή, μάλλον είναι δυνατή η φωνή της εναντίωσης. Είναι 74% σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το κομμάτι του ελληνικού λαού από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εντάξει, όλο αυτό δεν θα εκπροσωπηθεί από το κουκουέ προφανώς, αλλά αυτό το ότι νιώσαμε στο πετσί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μνημόνια που πέρασαν, με τα μνημόνια που έρχονται, αυτά τα μνημόνια διαρκείας, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, όλες αυτές τις δεσμεύσεις της χώρας μας, νομίζουμε ότι είναι αυτό που μπορεί να κάνει με καθαρή καρδιά. Και σίγουρα θα είναι ένα μήνυμα πανευρωπαϊκό το να γκρεμίσει το κουκουέ τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, την ναζιστική αυτή εγκληματική συμμορία. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Νομίζω ανεξάρτητα. Ότι πολλοί κόσμος που μπορεί να το σκέφτεται μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να το αποφασίσει. Γνωρίζουν πολύ καλά και την Χρυσή Αυγή στην Ευρώπη και την το ΚΚΕ. Οπότε θα είναι ένα πολύ ισχυρό δυνατό μήνυμα και όσους κοροϊδεύουν ότι με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας, που το θρέφουν τα ίδια οικονομικά συμφέροντα. Νομίζω ότι ήταν το ίδιο το σύστημα. Κύριε Πατσίλο, πιστική η απάντησή σας για τον Γιώργο και για άλλους που ρωτούσαν ακριβώς αυτό όση ώρα μιλούσαμε. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και στο ΚΚΕ και σε εσάς προσωπικά και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πατσίλο. Νομίζουμε όλος ο κόσμος μπορεί να ανατρέξει, συγγνώμη, να δει την πολύ μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα την προηγούμενη, την Τετάρτη που μας πέρασε. Που δείχνει ότι υπάρχει ένα δυνατό ρεύμα και ότι όποιος το αναβάλει κάθε φορά, όχι τώρα κουκουέ γιατί κρίνεται κάτι άλλο και αυτά που λέει το κουκουέ δεν κρίνονται τώρα, μπορεί να δει ότι είναι χιλιάδες αυτοί που κατέβηκαν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων. Αν μιλήσουμε και ρεαλιστικά, περισσότερους από όσους είχαν μαζί ο Τσίπρας Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκης στο Περιστέρι και η κυρία Γεννήματα στην Κοτζιά, ήταν μαζεμένοι στο Σύνταγμα. Και να πάρει μια ανάσα
ότι αυτό το ρεύμα μπορεί να το δυναμώσει χωρίς δισταγμό. Να είστε καλά, κύριε Μπατιέλο. Καλή συνέχεια.